Γεια σας κυρίες και κύριοι, και πάλι εδώ κοντά μας, όπως βλέπετε στο Greek Heritage. Ωραία μέρα, φανταστική μέρα στο Tapas Plus. Είμαστε από το φημισμένο εστιατόριο Ελλάς Restaurant και εδώ θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την κυρία Ευγενία Μανολίδου που μας επισκέπτεται. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά που έρχεται ή έχει ξαναέρθει εδώ στη... Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Φλόριντα. Έχω έρθει στην Αμερική πάρα πολλές φορές, έχω σπουδάσει εδώ. Έχω μείνει εδώ, έχω κάνει τα δύο μου παιδιά εδώ. Πάντα χαίρομαι να έρχομαι στην Αμερική. Πρώτη φορά όμως επισκέπτομαι τη Φλόριντα. Ήρθα εδώ λόγω του συνεδρίου προσεκλήθην για το Leadership 100. Μίλησα για την παιδεία, μίλησα για τα αρχαία ελληνικά, για το πόσο πολύ σημαντικό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά από μικρά. Επισκέφτηκα δύο σχολεία και είμαι έτοιμη να επιστρέψω στην Αθήνα αύριο. Πολύ ωραία. Και εμείς σας ευχόμεθα καλές διακοπές εδώ στην ιδιόρουστη και ζεστή Φλόριντα, να περάσετε καλά, και νομίζω οι απόψεις σας να είναι πάρα πολύ καλές από το χωριό του Σφουγγαράδου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχω έρθει μόνο για μία βόλτα. Η βασική μου διαμονή αυτές τις ημέρες ήταν στο Naples, εκεί που έγινε και το συνέδριο. Το ξέρω, τα έχουμε καλύψει, ήταν το συνεργείο μας εκεί τρεις μέρες. Τα οποία έχουμε πάρει όλες τις ομιλίες στα πάντα, τα μοντάρουμε να τα δούμε και στην ΕΡΤ στην Ελλάδα. Ωραία. Που συνεργαζόμαστε και με τα λοιπά κανάλια εκεί κάτω. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ το ίδιο πράγμα και τώρα έχετε για την παιδεία, είπατε. Εδώ η Αμερική υποφέρει από την παιδεία. Δηλαδή, όλος ο κόσμος υποφέρει. Βλέπουμε ότι στην Κεντρική Αμερική έχουν ξεσηκωθεί οι Ισπανόφωνοι, οι Ινδιάνοι, Μεξικάνοι, Κολομβιάνοι και να μαθαίνουν τα παιδιά τους ελληνικά. Το έχετε ακούσει αυτό? Ναι, το ξέρω. Μαθαίνουν πάρα πολύ. Ο φιλελληνισμός είναι διάχυτος σε όλο τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλοίς κόσμος μαθαίνει ελληνικά, ακόμα και αν δεν έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα. Αλλά αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση τα τελευταία χρόνια είναι πόσα πολλά παιδιά μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, παρόλο που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Ίσως θα πρέπει να το δούμε κι εμείς λίγο πιο ζεστά, λίγο πιο σοβαρά, γιατί τα αρχαία ελληνικά δεν είναι μόνο μία γλώσσα, αλλά έχει πάρα πολλές ιδιότητες που βελτιώνει τον τρόπο που προσλαμβάνουν τα παιδιά την παιδεία, τη μάθηση. Γίνονται πολύ πιο οξυδερκοί, ανοίγει το μυαλό και μπορούν και κατανοούν πολύ περισσότερο πολλά και ενδιαφέροντα αντικείμενα. Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρω ότι σας περιμένουμε μέσα η παρέα. Έχετε το δείπνο. Θα επισκεφτείτε και αργότερα τον Άγιο Νικόλα. Σας υπερευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλές διακοπές και καλή επιστροφή στη μητέρα ευχαριστώ πατρίδα. Πάρα πολύ. Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για σας.